Επίσης, συνάδελφοι, καλησπέρα. Να καλωσορίσω αυτούς που έχουν συνδεθεί και συνδέονται, θα συνεχίσουν να συνδέονται διαδικτυακά και ευχαριστώ να καλωσορίσω όσους είναι σήμερα. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη ημέρα, τουλάχιστον για μένα, αλλά και για τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Έχουμε προσκεκλημένη, επίσης εδώ μαζί μας, η κυρία Μαρία Ρησάκη, είναι καθηγήτρια ακτινολογίας, παιδοακτινολογίας στο Πανεπιστήμιο της Ρήπης, καθηγήτρια πρώτης δαθμίδας. Πολύ ίσως τη γνωρίζετε. Είναι μια από τις επιστημονικές προσωπικότητες στον χώρο της παιδοακτινολογίας που έχουν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο αναγνώριση, τόσο για το διδακτικό της έργο, όσο και για το επιστημονικό της έργο. Προφανώς είναι μια εξαίρετη παιδοακτινολόγος και μάλιστα μια κλινική παιδοακτινολόγος. Έχει κάνει μια εντυπωσιακή σταδιοδρομία, δημοσιεύοντας σημαντικά άρθρα και, όπως σας είπα, αυτή η σταδιοδρομία έχει τύχει της αναγνώρισης του ευρωπαϊκού και όχι μόνο επιστημονικού χώρου στην παιδοτεχνολογία. Για μένα, κυρία Ρησάκη, είναι πολλά παραπάνω. Γιατί θα λέγαω ότι είναι ένας άνθρωπος παράδειγμα. Αγαπάει πολύ τη δουλειά της. Όσο πολλοί μου έχω γνωρίσει να ακούνε τόσο πολύ αυτό που κάνω. Έχει εξαιρετικές ικανότητες, είναι εργατική και έκτισε το επιστημονικό της αφήγημα, το έκτισε μόνη της, βήμα με βήμα και με τους σκόπους που χτίζεται μια επιστημονική σταδιοδρομία μέσα σε μια χώρα που αυτά δεν τα ευνοεί, μάλλον τα δυσκολεύει. Εκείνη το έκτισε με επιμονή και με συνέπεια και κυρίως με συνέχεια. Το έκανε με ένα ακούραστο. Και τα συνδύασε αυτά και με την οικογενειακή ζωή και με το να είναι ένας άνθρωπος πολύ ζεστός, πολύ ευχάριστος, πολύ επικοινωνιακός, πολύ βοηθητικός στους νεότερους συναδέλφους. Άρα πέτυχε μια εξαιρετική ισορροπία σε όλα τα επίπεδα, που αυτό είναι εξαιρετικό. Καλή επιστήμον, με ικανότητες κλινικού ακτινολόγου, γιατί η κυρία Ρησάκη πρωτίστως είναι κλινική ακτινολόγος, αλλά και με ικανότητες εξαιρετικές ερευνητή, αλλά και δασκάλη. Και αυτό θα το διαπιστώσετε και σήμερα, όσοι δεν το έχετε, δεν είχατε την τύχη να την παρακολουθήσετε σε κάποια από τις προηγούμενες ομιλίες της σε ευρωπαϊκό ή ελληνικό επίπεδο. Τη γνωρίζω πολλά χρόνια από τα πρώτα της βήματα και επομένως ακριβώς τα λέω αυτά έχοντας πλήρη συνείδηση όσο λέω, προσφέροντας ένα παράδειγμα μέσα της κυρία Ρησάκη στους νεότερους συναδέλφους. Επομένως, κυρία Ρησάκη, ο λόγος εσάς είναι ενδιαφέρον τι διάλεξε να πει. Καταλαβαίνετε ότι η κυρία Ρησάκη θα μπορούσε να ακούσετε όχι τι είναι σήμερα επίκαιρο, τι είναι αύριο επίκαιρο. Και όμως επέλεξε να μας πει για την παιδιατρική ακτινολογική θώρακος, που αυτό δείχνει και το βαθμό της επιστημονικής ισορροπίας. Έτσι δεν μας προσφέρει ένα πατεζή, πολύ προωθημένο θέμα για artificial intelligence, διάγνωση και τα δημιουργία. Τι μπορεί να δώσει μια ακτινογραφία θώρακος στην καθημερινή ιατρική πράξη. Επομένως, αυτή είναι μια πολύ εύστοχη επιλογή. Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν και που είναι εδώ μαζί μας και που είναι διαζώσεις. Θα την έχετε την ευκαιρία να την απολαύσετε και στο συνέδριο, έχει η ομιλία. Με αυτή την ευκαιρία σας καλώ όλους να βρίσκεστε στο συνέδριο από αύριο. Και τη δίνω το λόγο γιατί νομίζω σπατάλησα πολύ από το χρόνο που εκείνη θα πρωταμεσυγούσε κανένα. Ευχαριστώ κύριε καθηγητά. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή να βρίσκομαι εδώ. Και είναι ιδιαίτερο συγκινητικό. Ένας από τους δύο μέντορες στην ακτινολογία και ο κύριος μέντορας που είχα από ειδικευόμενη στην παιδοακτινολογία να μιλάμε τόσο ζεστά λόγια. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Νομίζω ότι η καθοδήγηση που είχα και το παράδειγμα που είχα ήταν καθοριστικά για τον τρόπο που έμαθα, που μάθαμε μαζί να κάνουμε πράγματα. Και πιστεύω ότι τα δύο πανεπιστήμια, της Κρήτης και της Θεσσαλονίκης, είναι αδερφά πανεπιστήμια,
γιατί έχουν τις ίδιες αξίες που είναι πολύ σημαντικές. Δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Σήμερα θα μιλήσουμε για την παιδιατρική ακτινογραφία θώρακος, η οποία είναι μια προκλητική διανοητική διαδικασία. Βλέπετε εδώ ότι υπάρχει η ακτινογραφία ενός σκληρού δίσκου και δίπλα η ακτινογραφία ενός παιδιατρικού θώρακα και έχουν την ίδια πρόκληση να δούμε μέσα από την κλίμακα του γκρι. Ευχαριστώ. Σε δύο διαστάσεις την επιπροβολή δομών που βρίσκονται άλλες μπροστά και άλλες πίσω στο χώρο. Να πούμε ότι οι ακτινογραφίες θώρακος είναι διαφορετικές στα νεογνά, στα βρέφη και στα παιδιά και πολύ διαφορετικές στους ενήλικες, γιατί οι εκτιγμένοι πνεύμονες φαίνονται πιο ομοιογενείς, τα αγγεία μέσα δεν φαίνονται τόσο καλά. Μπορεί σε νεογνικό θώρακα να έχουμε αεροβροχόγραμμα σε μικρή έκταση πίσω από την καρδιά. Έχουμε ένα τριγωνικό σχήμα του θωρακικού κήτους, ενώ αργότερα έχουμε πιο τετραεδρικό σχήμα. Και σιγά σιγά στα μεγαλύτερα παιδιά έχουμε τη χαρακτηριστική διαμόρφωση του θώρακα με τα ακτινολογικά σημεία τα οποία διέπουν την ακτινολογία και έχουμε και τις χαρακτηριστικές γραμμές και τις διεπαφές που θα πούμε παρακάτω. Τι θα πούμε, θα δώσουμε ένα μπούσουλα συστηματικής προσέγγισης, θα μιλήσουμε για τον κύκλο του ακτινολόγου ABC, θα εστιάσουμε στις ιδιαιτερότητες της ακτινογραφίας θώρακος στα παιδιά σε σχέση με τους ενήλικες, αναλύοντας βασικές αρχές ακτινολογίας και πρότυπα. Το πρώτο πράγμα που ξέρουμε από φοιτητές είναι ότι κοιτάμε τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και κοιτάμε και τη σήμανση αν είναι σωστή. Γιατί εάν δούμε μια απλή ακτινογραφία βιαστικά, χωρίς να προσέξουμε τη σήμανση, θα δούμε ότι εδώ υπάρχει μια πυκνοτική εξεργασία που ασαφοποιεί το περίγραμμα των αγγείων, αλλά θα χάσουμε το γεγονός ότι αυτό δεν είναι ο δεξιός μέσος λοβός, αλλά είναι ο αριστερός μέσος λοβός σε ένα παιδί με δεξιοκαρδία. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να δούμε αν υπάρχει στροφή και στα παιδιά τη στροφή την εκτιμάμε από τα στερνικά άκρα των κλειδών και από τα στερνικά άκρα των πλευρών σε σχέση με τη μέση γραμμή που είναι η ακαθόδης αποφύσης της σπονδυλικής στήλης. Αποφεύγουμε να κοιτάμε μόνο τις κλίδες, γιατί πολλές φορές στις ακτινογραφίες έχει πέσει το πηγούνι του παιδιού σε αυτή την περιοχή και την άλλο επικαλύπτει. Άρα πρέπει να ελέγχουμε και τους τεχνολόγους μας ότι έχουν βάλει το σήμα και ότι δεν έχουν βάλει στο διαδίκτυο την ακτινογραφία λάθος, γιατί πολλές φορές γνωματεύουμε σε οθόνες, ή ότι δεν έχουμε βάλει εμείς στο διαφανοσκόπιό μας την ακτινογραφία λάθος. Έτσι, αν δούμε τα στερνικά άκρα των πλευρών, εδώ βλέπετε ότι έχουμε μεγάλου βαθμού στροφή. Εδώ είναι τα αριστερά, εδώ είναι τα δεξιά και βλέπετε μια χαρακτηριστική ψευδοβλάβη που είναι η επιπροβολή των πυρήνων οστέωσης πάνω στις πλευρές. Αυτό δεν πρέπει να κληθεί ως προωθέντα κατάγματα. Είναι απλά μια στριμμένη ακτινογραφία. Εδώ βλέπετε τα στερνικά άκρα των πλευρών σε σχέση με τη μέση γραμμή, άρα μικρού βαθμού στροφή. Και εδώ, παρόλο που υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο δεξιό και το αριστερό πνευμονικό πεδίο, έχετε τα στερνικά άκρα των πλευρών να εισαπέχουν από τη μέση γραμμή. Άρα αυτό είναι παθολογικό, επειδή έχετε υπερέκτηξη αέρα στο αριστερό ημιθωράκιο από ένα ισροφυτέν ξένο σώμα. Επίσης, πολύ σημαντικό να δούμε αν έχουμε υπερέκτηξη ή υποαερισμό και αν η ακτινογραφία έχει γίνει σε καλή εισπνευστική προσπάθεια. Πράγμα το οποίο είναι πολύ δύσκολο σε ένα παιδί που κλαίει και πρέπει ο τεχνολόγος να έχει το νου του να πάρει την ακτινογραφία ή δυνατόν σε εισπνοή. Τι κοιτάμε? Κοιτάμε το ποσοστό της καρδιάς κάτω από το επίπεδο των ημιδιαφραγμάτων, το πώς είναι τα ημιδιαφράγματα και μετράμε τις πρόσθετες πλευρές. Εάν το 1 τρίτο ή παραπάνω από την καρδιά επιπροβάλλεται κάτω από το επίπεδο των ημιδιαφραγμάτων, εάν αυτά έχουν μεγάλη καμπυλότητα και αν μετράμε 1, 2, 3, 4
πλευρές προς τα στερνικά άκρα των πλευρών μέχρι να δούμε τα ημιδιαφράγματα, τότε μιλάμε για μια ακτινογραφία σε εκπνοή. Ενώ αν έχουμε μικρό ποσοστό της καρδιάς κάτω από το επίπεδο των ημιδιαφραγμάτων και αυτή την καπηλότητα χωρίς επιπέδωση και μπορούμε να μετρήσουμε 1, 2, 3, 4, 5 με 6 πλευρές, τότε έχουμε μια καλή εισπνευστική προσπάθεια. Ενώ σε αυτό το παιδί που έχει κάνει χειρουργείο, βλέπετε εδώ τη διαμόρφωση του θρακικού τυχώματος για τραχιοσφαγικό συρίγγιο, βλέπετε την επιπέδωση των ημιδιαφραγμάτων, όλη την καρδιά πάνω από το επίπεδο των ημιδιαφραγμάτων και μπορούμε να μετρήσουμε πάνω από 7 πλευρές μέχρι να φτάσουμε προς τις πλευρές αυτό το επίπεδο. Άρα εδώ έχουμε μια υπερέκτηξη αμφωτερόπλευρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δείτε, σε αυτή την ακτινογραφία 2 ετών παιδί κληθήκαμε να απαντήσουμε αν υπάρχει πνευμονία ή λίμωξη κατώτερου αναπνευστικού και βλέπετε ότι αν δεν προσέξουμε ότι εδώ έχουμε 1, 2, 3 πλευρές μέχρι το επίπεδο των ημιδιαφραγμάτων και δεν ζητήσουμε επανάληψη της ακτινογραφίας, η οποία έγινε λίγα λεπτά αργότερα, είναι το ίδιο παιδί, θα έχουμε τη λανθασμένη εντύπωση ότι μπορεί εδώ να έχουμε πνευμονικό είδημα, καρδιομεγαλία, ARDS, μια ευκαιριακή λίμωξη που κάνει διάχυτη, όπως το CMV που μπορεί να κάνει διάχυτη θολερότητα πνευμονικού παρενχήματος αμφωτερόπλευρα. Όλα αυτά είναι λάθος αντίληψη γιατί δεν έχουμε προσέξει ότι είναι σε εκπνοή και πρέπει να ζητήσουμε επανάληψη. Επίσης, ο κύκλος του ακτινολόγου, ABC, σημαίνει ότι κοιτάμε το abdominal contents, δηλαδή την περιοχή της κοιλιάς, σαν να διαβάζουμε ακτινογραφία κοιλίας, τα οστά σαν να διαβάζουμε ακτινογραφίες οστών και μετά επικεντρωνόμαστε κυρίως στο θώρακα. Εδώ, λοιπόν, έχουμε την πυκνότητα του μεσοθωρακίου και ξέρουμε ότι στην ακτινολογία τα πιο ακτινοσκιερά, δηλαδή τα πιο άσπρα, είναι αυτά τα οποία είναι πιο πυκνά σε σύνθεση και πιο ευμεγέθη. Γνωρίζοντας λοιπόν ότι η προστιοπίσθια διάμετρος της καρδιάς και του μεσοθωρακίου είναι μικρότερη από την προστιοπίσθια διάμετρο του ύπατος, θα έπρεπε η ακτινοσκιερότητα του ύπατος να είναι μεγαλύτερη από ότι του μεσοθωρακίου ή τουλάχιστον το ίδιο. Και βλέπουμε το αντίστροφο. Και αν δείτε προσεκτικά, εδώ υπάρχει μια τεράστια φουσκάλα αέρα, ένα μαζικό πνεύμο περιτόνεο και ουσιαστικά αυτή είναι η φυσιολογική αναμενόμενη πυκνότητα του ύπατος έτσι όπως το περιμένουμε να επιπροβάλλεται. Σε ένα παιδί το οποίο είχε βροχοπνευμονική δυσπλασία και είχε ένα ρινογαστρικό καθετήρα που του έκανε διάτρηση. Και βλέπετε την επιβεβαίωση με την shoot-through ακτινογραφία, δηλαδή ακτινογραφία με το παιδί να είναι εξαπλωμένο και να το ακτινοβολούμε με οριζόντια δέσμη ακτινοβολίας, να βλέπουμε δηλαδή τον αέρα ανάμεσα στο πρόσθετο κοιλιακό τείχομα και τον αέρα στον αυλό του εντέρου. Εάν είναι να θυμάστε, ένα από τα λίγα πράγματα που είναι να θυμάστε σήμερα είναι ότι κοιτάμε τα οστά, γιατί αν χάσουμε μια συγκεκριμένη βλάβη που μπορεί να είναι κλινικά αφανής, μπορεί αυτό να στοιχήσει στην υγεία του παιδιού. Και εδώ ήρθε ένα παιδί για λίμωξη κατώτερου αναπνευστικού. Αν δεν κοιτάξουμε τα οστά, θα χάσουμε ότι εδώ υπάρχουν παχύνσεις, υπάρχουν κατάγματα σε στάδιο πόρωσης και δεν ξέρω αν μπορώ να σας πείσω ότι και εδώ υπάρχουν κατάγματα πρόστιων πλευρών. Είναι πιο κυπελοειδή τα πρόστια άκρα των πλευρών δεξιά από ό,τι αριστερά. Escape. Να πούμε ότι τα παιδιά τα οποία κακοποιούνται, μερικές φορές ο κακοποιητής έχει αδράξει κάτω από τις μασχάλες και τα ταρακουνά έντονα και αυτή η αυξημένη προστιοπίσθια δύναμη, η συμπίεση του θωρακικού κήτους οδηγεί στα κατάγματα των πλευρών, τα οποία είναι ένα από τα σχετικά ειδικά σημεία για κακοποίηση υπό την προϋπόθεση ότι το παιδί έχει διερευνηθεί και δεν υπάρχουν οι υποκείμενες νόσοι που κάνουν εύθραυστα οστά. Και να πούμε ότι αυτά τα κατάγματα μπορεί να είναι κλινικά αφανή και να απλά να είναι τυχαίο έβριμα και ο ακτινολόγος να τα ανακαλύψει πρώτος. Να μιλήσουμε για το σύστημα με το οποίο προσεγγίζουμε την απλή ακτινογραφία θώρακα.
Δεν έχει σημασία η σειρά με την οποία το κάνουμε, αρκεί να μην ξεχάσουμε ένα από αυτά τα πέντε. Δηλαδή, πρέπει να δούμε τον αραγωγό και πώς περιμένουμε να διακλαδίζονται οι κύριοι βρόχοι, ο διάμεσος βρόγχος κτλ. Πρέπει να έχουμε σαφώς αφορισμένα περιγράμματα του μεσοθωρακίου, αναμένομαι και τον θύμο κάπου στο ανώτερο προς το μεσοθωράκιο. Έχουμε τους πνεύμονες με τα αγγεία του συμμετρικά και να αλλάξει και πρέπει να θυμόμαστε ότι τα οπίσθια τμήματα των κάτω λοβών επιπροβάλλονται κάτω από το επίπεδο των ημιδιαφραγμάτων και έχουμε, δηλαδή κάπου εδώ, και έχουμε και τις πύλες, οι οποίες έχουμε τα σαφώς αφορισμένα ημιδιαφράγματα με τις πλευροδιαφραγματικές γωνίες να είναι μητερές, σαν να βάλουμε το δάχτυλό μας και να μας κόψει. Και τέλος, έχουμε και τις πύλες, που η δεξιά είναι πιο χαμηλά από την αριστερή. Είναι η επιπροβολή του τραχυβροχικού δέντρου, των κλάδων της πνευμονικής αρτηρίας και των άνω και κάτω πνευμονικών φλεβών, που ουσιαστικά πρέπει να βλέπουμε τις πύλες και να έχουμε και έναν ορθό άγγειο βροχικό δείκτη, να μην είναι πολύ μεγαλύτερη η διάμετρος των αγγείων σε σχέση με με το γειτονικό βρόγχο, γιατί τότε έχουμε τη λεγόμενη πνευμονική πληθώρα, δηλαδή διεύρυνση των αγγείων σε αναστροφή της αγγείας σε καρδιοπάθεια κλπ. Εάν λοιπόν, έχοντας πει όλα αυτά, δεν ξέρω αν το βλέπετε πολύ καλά, και έχοντας αυτό το παιδί ήρθε με συγνώ. Δηλαδή, καθώς ανέπνεε, ακουγόταν ένας ήχος σαν σούρσιμο χελώνας. Αυτό είναι ο συγνώς. Που σημαίνει ότι πρέπει να κοιτάξουμε ένα συγκεκριμένο σημείο. Και πριν σας δείξω ποιο σημείο κοιτάμε, πρέπει να σας προσκαλώ να επικεντρώσετε στο σημείο Χ, στη μέση της εικόνας, και κοιτώντας μόνο εδώ, φυσικά δεν μπορείτε να διαβάσετε ποια είναι τα τέσσερα γράμματα στις γωνίες της ακτινογραφίας που είναι τα αρχικά των μελών της οικογένειάς μου. Και αυτό γιατί αν δεν ταξιδέψει το μάτι μας για να ανακαλύψουμε τα σαφώς αφορισμένα περιγράμματα, για να ελέγξουμε τα αγγεία συμμετρικά και εναλλάξ και να δούμε και όλη αυτή τη λίστα των πραγμάτων που είπαμε, θα χάσουμε σημαντική βλάβη και η σημαντική βλάβη βρίσκεται εδώ πάνω και είναι ένα κομμάτι τσόφλι αυγού, το οποίο είχε ενσφηνωθεί στην υποκλωτιδική περιοχή και ανασύρθηκε ενδοσκοπικά και μάλιστα όταν το είδαμε προσπαθήσαμε να το αναπαραγάγουμε με ακτινοσκόπηση και δεν μπορέσαμε, πάντως επιβεβαιώθηκε ενδοσκοπικά. Άρα κοιτάμε όλη την εικόνα. Να πούμε μια ιδιαιτερότητα για τον παιδιατρικό αραγωγό σε αυτό το σημείο, ότι κάνει τη λεγόμενη αναδίπλωση της τραχείας ή tracheal buckling, που σημαίνει ότι σε εκπνοή, επειδή η τραχεία κατά κάποιο τρόπο είναι πιο μακριά από ό,τι προβλέπεται, έχουμε, και αυτό συμβαίνει μόνο σε μικρά παιδιά μέχρι 2 ετών, έχουμε στην εκπνοή ένα εντύπωμα από την αορτή, που σημαίνει ότι στα παιδιά με σωστή καρδιά, αριστερή κοιλία προς τα αριστερά, το tracheal buckling πρέπει να είναι δεξιόκυρτο. Αριστερόκυρτο μόνο στα παιδιά που έχουν δεξιοκαρδία. Αν το δούμε σε μεγαλύτερα παιδιά ή αν το δούμε κάτω από το επίπεδο, συγγνώμη, της θωρακικής εισόδου, το θεωρούμε παθολογικό, θεωρούμε ότι είναι συμπίεση, απόθεση της τραχείας. Επίσης, να μιλήσουμε για το θύμο. Ο θύμος είναι ένα όργανο το οποίο είναι συμπαγές και είναι αυτό που λέμε ευγενές, γιατί δεν σπρώχνει, δεν αποθεί και το περιμένουμε στο πρόσθετο μεσοθωράκιο. Πολλές φορές ουσιαστικά το βλέπουμε να διευρύνει το μεσοθωράκιο και κάνει μια μικρή εντομή και μετά συνεχίζεται η αριστερή καρδιακή παροχή. Και επειδή δεν αποθεί, δεν διηθεί, οι πρόσθετες πλευρές το πιέζουν και γι' αυτό κάνει αυτή την κυματοειδή παρυφή και τα λεγόμενα σημεία εντομής και κυματοειδής παρυφή. Και επειδή έχω χρησιμοποιήσει εδώ το μνημονικό κανόνα Kind King, γιατί μοιάζει με κορώνα. Γιατί επειδή είναι δήλωβο όργανο, έχει μητερά όρια και όπου βρει χώρο
Πηγαίνει σαν σε μύτη και γι' αυτό κάνει αυτή την, στην, αν τρυπώσει στην Ελλάσσονα Μεσολόγιο, έχει αυτή τη μορφολογία του ιστίου, δηλαδή το πανί του ιστιοφόρου. Μπορεί όμως να έχει κυρτό εξωώριο, είτε από τη μια μεριά, είτε από την άλλη, ή και από τις δύο. Και μπορεί να μιμηθεί διάφορες παθολογίες. Σε κάθε περίπτωση, το περιμένουμε σε μικρά παιδιά, να είναι πάντα στο πρόσθεμο μεσοθωράκιο, άρα να ασαφοποιεί, να κάνει θετικό σημείο σιλουέτας με δομές του πρόσθεμου μεσοθωρακίου και να μην σπρώχνει να μυδίθει. Εδώ είχαμε μια εντύπωση καρδιομεγαλίας, αλλά ο παιδοκαρδιολόγος δεν έβρισκε παθολογία κλινικά. Και εδώ είχαμε μια περίπτωση ενός παιδιού που ήρθε με λίμωξη κατώτερου αναπνευστικού και αυτό ήταν η ακτινογραφία η επαναληπτική, που αυτή η δομή σαν πύκνωση, σαν ατελεκτασία δεν υποχωρούσε. Τι κάναμε, στην πρώτη περίπτωση κάναμε μαγνητική τομογραφία και επιβεβαιώσαμε την ομοιογενούς σήματος δομή με τα τριγωνικά όρια του θύμου. Στη δεύτερη περίπτωση, και αυτό ενδείκνυται, είδαμε τη χαρακτηριστική ηχοδομή του θύμου ως μία συμπαγής δομή με μητερά όρια, που έχει αυτά τα αναρρύθμιτα στικτά γραμμές και τελείες, που αυτό είναι το σημείο του ένος του ουρανού στο υπερηχογράφημα. Εδώ τώρα υπάρχει, σε αυτή την τρίτη περίπτωση, η συνθήκη του πρόσθυου μεσοθωρακίου δεν υπάρχει. Γιατί βλέπουμε... Ωραία. Γιατί βλέπαμε την παρυφή της άνω κύλης. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί σημαίνει ότι υπάρχει αέρας δίπλα στην άνω κύλη, άρα αυτή η διεύρυνση δεν μπορεί να είναι στο πρόσθετο μεσοθωράκιο. Και πραγματικά... Ναι. Ευχαριστώ. Και πραγματικά ήταν ένα νευροβλάστομα, δηλαδή μία μάζα οπίσθιο μεσοθωρακίου. Ο θύμος είναι μεγάλος, βλέπετε, είναι ομοιόμορφης πυκνότητας, λίγο πιο είναι ίδιας πυκνότητας σε σχέση με τους μύες. Έχει αυτό το τετραδρικό σχήμα και σιγά σιγά μικραίνει και καταλήγει να είναι μικρός τριγωνικός οστός που μπορεί η ίχνη του να βρούμε ακόμα και στους νεαρούς ενήλικες. Σε καταστάσεις στρες, οι οποίες είναι η πνευμονία, φάρμακα, ιδίως τα ογκολογικά παιδιά μετά από ακτινοχημειοθεραπεία και σαγκάβματα, συρρυκνώνεται. Αλλά όταν περάσει το στρες, δηλαδή τα ογκολογικά παιδιά μετά το πέρας της θεραπείας, αυτός αναγεννάται, επιστρέφει το λεγόμενο rebound και έτσι κατά τη διάρκεια της θεραπείας μπορεί να είναι ίχνος και ξαφνικά να τον δούμε να είναι διπλάσιος ή τριπλάσιος. Και μάλιστα σε αυτά τα παιδιά με rebound, πολλές φορές τον βλέπουμε να ανεβαίνει και στον σφαγητιδικό βόθρο. Εδώ δεν υπάρχει η συνθήκη της σιλουέτας στο πρόσθετο μεσοθωράκιο, δηλαδή δεν έχουμε μια διεύρυνση μεσοθωρακίου, αλλά έχουμε την παρυφή των δομών του πρόσθετου μεσοθωρακίου, δηλαδή το περίγραμμα της καρδιάς και το περίγραμμα τους ανιούς της αορτής. Άρα αυτό είναι σαφώς αφορισμένη βλάβη με ευρεία πρόσφυση προς το μεσοθωράκιο που δεν ασαφοποιεί δομές του πρόσθετου μεσοθωρακίου, άρα είναι μέσω ιοπίστια μεσοθωράκιο και άρα δεν είναι θύμος 1100. Επίσης, η ηλικία δεν μας επιτρέπει να σκεφτούμε το θύμο. Και εδώ η ηλικία είναι αυτή που δεν μας επιτρέπει να σκεφτούμε το θύμο σε μια μεγάλη λόβωση και διεύρυνση μεσοθωρακίου. Εδώ χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση. Καλό είναι να γίνει μαγνητική τομογραφία και καλό είναι να γίνει και μαγνητική με ακολουθίες διάχυσης, γιατί έχει βρεθεί ότι οι τιμές διάχυσης, όταν είναι μια τιμή και πάνω, μπορούν να ξεχωρίσουν τους καλοήθεις από κακοήθεις νευρογενείς όμως. Και εδώ σας έχω τέσσερα παραδείγματα όπου υπήρχε η ερώτηση που κάνουμε πάντα όταν βλέπουμε απλές ακτινογραφίες του όρακος. Γιατί συνήθως τις κάνουμε για λοιμώξεις κατώτερου αναπνευστικού, αλλά δεν θέλουμε να χάσουμε τον όγκο.
Και οι όγκοι, ναι, είναι σπάνιοι, αλλά μπορούμε να τους ανιχνεύσουμε σε παιδί με συμπτώματα λοιμόξεως κατώτερου αναπνευστικού ή σε παιδί όταν δεν το περιμέναμε. Εδώ λοιπόν έχουμε 4 ακτινογραφίες και οι 2 έχουν νεόπλασμα και οι άλλες 2 δεν έχουν. Σε αυτό το παιδί ήρθε με λίμωξη κατώτερου αναπνευστικού και βλέπετε ότι έχουμε ξανά τη συνθήκη ότι έχουμε μια διεύρυνση που δεν βρίσκεται στο πρόσθετο μεσοθωράκιο γιατί έχουμε αρνητικό σημείο σιλουέτας και κευρία βάση πρόσφυσης με το μεσοθωράκιο. Εδώ η ερώτηση ήταν αν έχουμε διαφραγματοκύλη γιατί βλέπετε πολλές φυσαλίδες αέρα. Παρόλα αυτά, παρόλα αυτά βλέπετε την παρυφή της άζυγο-ισοφαγικής γραμμής, που αυτό μας λέει ότι εδώ είναι η παρυφή του κατώτερου ισοφάγου μαζί με την άζυγο και αυτό έχει μεγάλη απόσταση από αυτό και εδώ υπάρχει και ένα ιστορικό προηγηθήσας νεκρωτικής πνευμονίας και θα σας δείξω και προηγούμενες ακτινογραφίες. Εδώ είχαμε συμπτώματα λίμωξης κατώτερου αναπνευστικού, άρα έχουμε δικαίωμα να σκεφτούμε μια επιπλεγμένη πνευμονία με παραπνευμονική συλλογή, αλλά δεν έχουμε το κυρτό προς τα κάτω και έξω όριο, την παραβολική γραμμή που περιμένουμε στην πεζοκοτική συλλογή. Αντίθετα, έχουμε ένα κυρτό προς τα πάνω όριο. Αυτό δεν μας ταιριάζει λοιπόν με το βαθμό χωρακατατικών φαινομένων για μια απλή πνευμονία με λίγο υγρό. Και εδώ έχουμε μια μη ειδική εικόνα βλάβης μεσοθωρακίου. Και δείτε τι προέκυψε, γιατί σε όλα αυτά τα περιστατικά πρέπει να έχουμε άλλη απεικόνηση. Εδώ έχουμε ένα τυπικό νευροβλάστομα με αποτιτανώσεις στο πίσω μεσοθωράκιο. Εδώ κάναμε, ήταν 4 η ώρα το πρωί, κάναμε υπηρχογράφημα. Είχαμε μια συμπαγή μάζα με αποτιτανώσεις και ήταν πλευροπνευμονικό βλάστομα, η κακοήθεια του παιδιατρικού θώρακα. Εδώ έκπληξη ήταν μια μεγάλη διαφραγματοκύλη και αυτό δεν θα μπορούσε να είναι διαφραγματοκύλη όταν η πρώτη ακτινογραφία αυτού του παιδιού ήταν μια συμπαγή οπισθοκαρδιακή πύκνωση, η οποία εξελίχθηκε σε πνευματοκύστης και αυτή είναι στο follow-up όπου υπάρχει απεικονιστική βελτίωση. Και γιατί εδώ έχουμε θολερότητα, γιατί έχουμε ακόμα παχυπλευρίτιδα να επιπροβάλλεται και να κάνει και η μικρή ποσότητα υγρού την άβληση της πλευροδιαφραγματικής γωνίας. Πότε θα σκεφτούμε το σπάνιο πλευροπνευμονικό βλάστομα? Όταν δούμε κύστης ή συμπαγή βλάβη που δρά χωροκατακτητικά, που είναι συμπτωματική σε βρέφη ή παιδιά 2 ετών και για κάποιο περίεργο λόγο αυτός ο όγκος αγαπά το δεξιό ημιθωράκιο, αν και αυτό δεν είναι πάντα απαραίτητο. Εάν έχουμε ταυτόχρονο πολυχωροκιστικό νέφρωμα ή γνωστό γονίδιο Dicer, επίσης σκεφτόμαστε το πλευροπνευμονικό βλάστομα. Και να πούμε ότι έχουμε μεγάλη δυσκολία στους κυστικούς τύπου 1 τέτοιους όγκους, γιατί και οι συγγενείς διαμαρτίες του πνεύμωνα κάνουν κύστης και γι' αυτό πάρα πολλοί χειρουργοί παιδών θέλουν να βγάζουν όλα τα κυστικά, όλες τις συγγενείς κυστικές βλάβες για το φόβο μήπως χαθεί ένας τέτοιος όγκος. Πάμε στο πρώτο quiz της μέρας. Παιδί που ήρθε γιατί είχε τραχυλική διόγκωση και έβγαλε αυτή την ακτινογραφία. Δείτε τη προσεκτικά, έχουμε τη λίστα, έχουμε τον αεραγωγό, έχουμε τα σαφώς αφορισμένα περιγράμματα, τα ημιδιαφράγματα, πνευμονικά παιδεία συμμετρικά και να αλλάξει, ευχαριστώ πολύ. Και έχουμε και τις γραμμές και τις διαπαφές γνωστές από την ακτινολογία των ενηλίκων. Δηλαδή θα πρέπει να μπορούμε να δούμε αν γίνεται την πρόσθετη οικειοποίηση στη ζευτική γραμμή, να δούμε την αζυγοϊσοφαγική γραμμή, να δούμε την παρασποδηλική γραμμή δεξιά και αριστερά. Και εδώ βλέπετε, το έχει εντοπίσει κανείς, έχουμε 2 μικρές περιοχές παθολογίας. Και η μία είναι εδώ, έχουμε διεύρυνση των παρασπονδυλικών ταινιών και η άλλη είναι εδώ,
Έχουμε αυξημένη πυκνότητα σε αυτή την περιοχή, αν τη συγκρίνουμε με αυτή την περιοχή. Ενώ η ακτινογραφία δεν έφανε ζεστροφή. Και καλό είναι να έχουμε στο μυαλό μας και το σκονάκι, που μας λέει ότι κανονικά έτσι θα έπρεπε να είναι μια φυσιολογική ακτινογραφία θώρακος. Σε αυτό το παιδί, λοιπόν, που είχε ένα όγκο επινεφριδίου, είχε όπισθο διαφραγματικούς λαμφαδένες και είχε και ένα πιθανό δεύτερο νευρογενή όγκο κατά μήκος του μεσοπλεύριου νεύρου, και βλέπετε και τη διάχυτη διήθηση οστικού μυελού από δευτεροπαθής εντοπίσεις. Πολύ αυληχρά σημεία. Αν θέλουμε να συνοψίσουμε την προσέγγιση της ακτινογραφίας θώρακος αναφορικά με το μισοθωράκιο, οπωσδήποτε θα διερευνήσουμε όλες τις διευρύνσεις του πίστου μεσοθωρακίου, γιατί θέλουμε να αποκλείσουμε το νευροβλάστομα, όλες τις διευρύνσεις του μεσοθωρακίου σε ακτινογραφίες παιδιών πάνω από 6 ετών και κατά προτίμηση με μαγνητική και διάχυση και ανάλογα να προχωρήσουμε σε ιστολογική επιβεβαίωση. Στις διευρύνσεις του πρόστιμου μεσοθωρακίου, όταν έχουμε να κάνουμε με νεογνά και βρέφη, και έχουμε αυτά τα σημεία που δείξαμε, είτε δεν κάνουμε τίποτα και καθησυχάζουμε, ή σε αφιβολία κάνουμε περιχογράφημα για να βρούμε αυτό το πρότυπο του ένοστρου ουρανού. Ενώ αν έχουμε από τη μαγνητική τομογραφία πιθανή καλοήθεια, γιατί βλέπετε ότι έχετε μια σειρά από βλάβες που μπορεί να είναι καλοήθεις, ιδίως όταν είναι κυστικές, τότε η προσέγγιση του παιδιού είναι εξατομικευμένη. Πηγαίνοντας τώρα στους πνεύμονες αυτούς καθ' αυτούς, υπάρχουν τρεις συνθήκες που πρέπει να πληρούνται για να πούμε ότι η ακτινογραφία είναι φυσιολογική. Και το δυσκολότερο πράγμα στην ακτινογραφία θώρακος είναι να πούμε αυτή είναι φυσιολογική. Ποιες είναι αυτές? Οι πυκνότητες, έχουμε την πυκνότητα της ποδηλικής στήλης και του μεσοθωρακίου που είναι η μεγαλύτερη, την πυκνότητα μεσοθωρακίου έντερ και έντερ της ποδηλικής στήλης που θα πρέπει να είναι συμμετρική, είτε ισομοιράζεται η καρδιά στη μέση γραμμή, είτε περισσεύει περισσότερο αριστερά από τη δεξιά, που είναι και η φυσιολογική συνθήκη, και μετά τις πυκνότητες αμυγός των πνευμόνων να είναι συμμετρικές μεταξύ τους. Επίσης έχουμε τις αγκιακές ζώνες. Έχουμε την έσω, τη μέση και την έξω αγκιακή ζώνη. Και αυτό γιατί τα αγγεία μας είναι πιο προβάλλοντα στην έσω, λεπταίνουν και διακλαδίζονται όσο πηγαίνουμε προς την περιφέρεια. Άρα αν δούμε ένα αγγείο σε εισαγωγικά της έσω αγκιακής ζώνης να εντοπίζεται κάπου σε άλλη αγκιακή ζώνη, να σκεφτούμε ότι δεν είναι αγγείο, αλλά είναι ένας όζος. Και αυτό ισχύει είτε έχουμε ψηφιακή ακτινογραφία, είτε έχουμε συμβατική κλασική ακτινογραφία. Τα ασαφώς αφοβισμένα περιγράμματα, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι μπορούμε να τα γράψουμε με το μολυβάκι. Καρδιά μεσοθωράκιο, ημιδιαφράγματα και τα αγγεία πρέπει να μπορούμε να πούμε ακριβώς πού τελειώνουν αυτά και δίπλα αρχίζει το πνευμονικό παρένχημα. Εάν αντικατασταθεί ο αέρας από τις κυψελίδες, τότε έχουμε περιοχές αυξημένης ακτινοσκληρότητας που ασαφοποιεί το περίγραμμα του ημιδιαφράγματος, το περίγραμμα των αγγείων, και αυτό είναι το θετικό σημείο της σιλουέτας, και το αίτιο το αποφασίσουμε ανάλογα με το ιστορικό του παιδιού. Και έχουμε και τα σαφώς αφορισμένα περιγράμματα, γιατί οι κυψελιδικού τύπου πυκνώσεις έχουν ασαφές όριο. Να πούμε ότι το προηγούμενο περιστατικό ήταν ένα παιδί που έπεσε στο ποτάμι και έκανε εισρώφηση, άρα είναι παρολίγο πνευμός. Τα σαφώς αφορισμένα περιγράμματα προκύπτουν σε πνευμονίες ή σε κυψελιδικού τύπου πυκνώσεις όταν φτάνουν στο όριο των μεσολόγιων σχισμών. Όπως είναι η τυπική πνευμονία μέσου λογού με θετικό σημείο σιλουέτας με τη δεξιά καρδιακή παρυφή, ή η τυπική πνευμονία άνω λογού που ασαφοποιεί το αριστερό καρδιακό χείλος όταν συμμετέχει κύκλωσίδα, που έχει σαφές όριο όταν φτάνει στην μείζωνα μεσολόγιο σχισμή. Το θετικό σημείο σιλουέτας δεν είναι αυτό που μας τοποθετεί την πνευμονία μας στο χώρο, δηλαδή θετικό ασαφοποιεί το καρδιακό χείλος. Δεν μπορούμε να πούμε αν η καρδιά σταματάει εδώ,
εδώ ή εδώ. Δεν μπορούμε να την κοντιλογράψουμε, άρα αυτό είναι θετικό σημείο σιλουέτας, άρα σημαίνει ότι η πνευμονία μας βρίσκεται πλάι-πλάι στην δομή που ασαφοποιείται, δηλαδή δίπλα στο ίδιο στεφανιό επίπεδο με τη καρδιά, άρα γλωσσίδα. Ενώ εδώ μπορούμε να κοντιλογράψουμε, άρα αρνητικό σημείο σιλουέτας, άρα η πνευμονία μας βρίσκεται πίσω από την καρδιά, άρα κάτω λογός. Και αυτό είναι κλασικό ακτινογραφικό σημείο που μας βοηθάει και να δούμε ασαφοποίηση του περιγράμματος των αγγείων όταν οι πυκνώσεις μας δεν είναι τόσο έντονες, είναι αχνές και να μην χάσουμε πνευμονίες. Δείτε εδώ ότι βλέπουμε το ημιδιάφραγμα, άρα από ένα σημείο και πέρα μέχρι να φτάσουμε στη σπονδυλική στήλη το χάνουμε. Και αυτό το παιδί μετά από θεραπεία για πνευμονία απέκτησε αυτή την ακτινογραφία. Και αυτή είναι η φυσιολογική συνθήκη. Το αριστερό ημιδιάφραγμα οφείλουμε να το βλέπουμε μέχρι τη σπονδυλική στήλη. Άρα εδώ έχουμε θετικό σημείο σιλουέτας. Χάνουμε πνευμονίες γιατί ξεχνάμε να δούμε αριστερά πιστοκαρδιακά εκεί που, και δεξιά πιστοκαρδιακά εκεί που επιπροβάλλονται τα οπίσθια βασικά τμήματα των κάτω λοβών, τα οποία πηγαίνουν και χαμηλά στη γωνία ανάμεσα στη σπονδυλική στήλη και τα ημιδιαφράγματα. Ξεχνάμε να συγκρίνουμε τις πύλες γιατί εκεί επιπροβάλλονται τα κορυφαία τμήματα των κάτω λοβών. Ξεχνάμε να δούμε στην περιοχή των ομοπλατών και των κορυφών που επιπροβάλλονται τα κορυφαία των άνω λοβών. Επίσης, ξεχνάμε και κάτω από τα ημιδιαφράγματα, εκεί που επιπροβάλλονται τα οπίσθια τμήματα των κάτω λοβών και στις γωνίες τα έξω τμήματα των κάτω λοβών. Πώς δεν θα χάσουμε λοιπόν, συγκρίνεται ή το τμήμα της καρδιάς δεξιά της σπονδυλικής στήλης και το τμήμα της καρδιάς αριστερά πρέπει να έχουν την ίδια πυκνότητα. Όταν αυτή η περιοχή έχει μεγαλύτερη πυκνότητα και δείτε ότι αυτό επεκτείνεται και εκτός του περιγράμματος της καρδιάς, τότε μιλάμε για πιστοκαρδιακή πύκνωση με ή χωρίς θετικό σημείο σιλουέτας με το ημιδιάφραγμα. Και εδώ αυτή η περιοχή της καρδιάς έχει μεγαλύτερη πυκνότητα, πιο άκτινος καιρό από ότι αυτή, άρα εδώ έχουμε οπιστοκαρδιακή πύκνωση δεξιά που επεκτείνεται και εκτός του περιγράμματος της καρδιάς. Απομονώστε με το μυαλό σας, με ένα χαρτί ή με κάτι και συγκρίνετε ένθεν και ένθεν τη σποδηλική στήλη για να μην χάσετε οπισθοκαρδιακή πνευμονία. Και δείτε την δεξιά πύλη σε έναν ενήλικα, θα λέγαμε κεντρικό βροχογενή καρκίνο, σε ένα παιδί είναι πνευμονία στο κορυφαίο τμήμα του κάτω λαμπού. Και μην ξεχνάτε επίσης και τις πνευμονίες που υποπροβάλλονται στις ομοπλάτες. Έχοντας πει λοιπόν όλα αυτά, 6 ετών, εμπήρετο βήχας, αυτή η φυσιολογικό ή παθολογικό, να ψηφίσουμε. Αυτή την ακτινογραφία την έχω πάρει από την Αγγλία, δόθηκε αρνητική, όμως κανείς δεν πρόσεξε ότι παρόλο που η πύκνωση, η ακτινοσκερότητα της καρδιάς ένθεν και ένθεν της ποδηλικής στήλης είναι συγκρίσιμη. Το ημιδιάφραγμα έχει άμβληση της πλευροδιαφραγματικής γωνίας και από ένα σημείο και πέρα δεν το βλέπουμε. Έχουμε θετικό σημείο σιλουέτας εδώ και το παιδί ήρθε με ατελώς θεραπευτής απνευμονία και πλήρη ατελεκτασία σε ένα μήνα αργότερα γιατί αν μια λίμωξη δεν θεραπευτεί μπορεί να εξελιχθεί σε βροχιεκτασίες ή ατελεκτασία. Θετικό σημείο σιλουέτας, λοιπόν, μην το ξεχνάμε. Άρα, ίδιες πυκνότητες ένθεν και ένθεν της σποδηλικής στήλης, συμμετρικά και αναλλάξ έλεγχος των πνευμονικών πεδίων και μέχρι κάτω, σαφώς αφορισμένα περιγράμματα, έτσι δεν θα χάσουμε την πύκνωση. Και εδώ βλέπετε ότι το θετικό σημείο σιλουέτας υπάρχει εδώ, στο έξω τμήμα του ημιδιαφράγματος, σε ένα παιδί που είχε πνευμονία και αυτό είναι η κυψελιδική πύκνωση σε μικρή έκταση σε αποδρομή. Περνώντας στις στρογγυλές περιοχές που είναι ακτινοσκερές στο παιδιατρικό πνεύμονα, το ιστορικό μετράει, γιατί βλέπετε ότι εδώ έχετε και κάπως ασαφές περίγραμμα σε αυτή την περιοχή, αλλά εδώ έχετε και ένα επιπρόσθετο έβριμα, το οποίο είναι πολύ ανησυχητικό. Αυτό το παιδί ήρθε με εμπήρετο στο πρώτο 24ωρο και αυτό το παιδί ήρθε με θωρακικό άλγος.
να δούμε ένα-ένα τα περιστατικά. Σε αυτό το παιδί, λόγω του ιστορικού, σκεφτήκαμε τη στρογγύλη πνευμονία και έκανε υπερηχογράφημα. Το υπερηχογράφημα δείχνει η υπατοποίηση του υπατικού παρεχήματος και δείχνει και αεροβροχόγραμμα. Αυτές το υπερηχογραφικό αεροβροχόγραμμα μας δίνει θάρρος ότι εδώ έχουμε μικρό κομμάτι του πνεύμονα που αερίζεται, εξελίχθηκε σε νεκρωτική πνευμονία και έκανε follow-up μετά από αντιβίωση που βλέπετε ότι είναι και μικρότερη βλάβη και έχει και νέκρωση γιατί έχουμε επιπλεγμένη νεκρωτική πνευμονία. Οι πνευμονίες το πρώτο 24ωρο του εμπειρέτου μπορεί να είναι στρογγυλές γιατί έχουμε ανώριμο παράπλευρο αερισμό γιατί οι πόροι του Κον και του Λαμπέρ, τα κανάλια του Λαμπέρ είναι ανώριμα. Αν παρακολουθήσουμε αυτές τις πνευμονίες θα χαθούν ή θα γίνουν μικρότερες. Εδώ παρακολούθηση χάθηκαν και μπορεί πραγματικά αν δούμε αυτή την εικόνα σε έναν ενήλικα να σκεφτούμε άλλη διαφορετική διάγνωση, στα παιδιά όμως ισχύει αυτό. Και αν κάνουμε προφίλ, έχει περισσότερο εικόνα πνευμονίας παρά μάζες. Εδώ όμως έχουμε ακτινογραφικό σημείο πολύ σημαντικό που είναι ότι δεν βλέπουμε την πλευρά. Έχουμε χάσει και το πάνω και το κάτω όριό της και βλέπετε και την ανύψωση του ημιδιαφράγματος. Δείτε όμως ότι το ημιδιάφραγμα είναι στη θέση του, αλλά ανυψώνεται γιατί συνυπήρχε υγρό, το οποίο μπορεί να τοποθετηθεί υπό την πνευμονική βάση ανάμεσα στο περισπλάγνιο και το περίτονο πέταλο του υπεζοκότα και να μην απλωθεί όπως ο τυπικός τρόπος που απλώνεται όταν είμαστε ξαπλωμένοι. Και εδώ έχουμε μια κυταροβληθέστατη βλάβη, ένα σάρκωμα Ewing, small round cell tumor που βλέπετε την καταστροφή, ουσιαστικά εξορμότανε από την πλευρά. Το διάμεσο πρότυπο είναι, θεωρώ, από τα πιο δύσκολα για να πούμε σε ένα παιδί. Ουσιαστικά τι είναι τα πάρα πολλά αγγεία, αυτά που μας περισσεύουν, αυτά που μπορεί να κάνουν παράλληλες γραμμές δίπλα στους βρόχους ή μπορεί να δούμε πάρα πολλά κυκλάκια ανάμεσα στις γραμμές αυτές ή να δούμε και το τείχωμα των βρόχων. Και τα αίτια είναι κυρίως οι ογενείς μυκοπλασματικές λοιμώξεις, αλλά και τα παιδιά με άσθημα που έχουν τη χρόνια βροχίτιδα και τα καρδιογενή αίτια όπως και στους ενήλικες. Πολλές φορές έχουμε και μεικτά πρότυπα, δηλαδή έχουμε και μικρούς όζους και διάμεσα αυτό που λέμε επίταση της κεντρικής προεχαγγειακής και αγράφησης με ταυτόχρονους μικροόζους και διαφορετικά αίτια. Στα παιδιά με κυστική ίνωση, τα οποία ξέρουμε ότι έχουν πάρα πολλές βροχιεκτασίες, έχει σημασία να συγκρίνουμε εξετάσεις, γιατί δείτε ότι τα παιδιά αυτά έχουν μεγάλες πύλες, έχουν δικτυωτό πρότυπο, αλλά μπορεί να εμφανίσουν πυκνοτικές περιοχές που δεν τις είχαν και σε αυτά τα παιδιά φοβόμαστε την επιλίμωξη, φοβόμαστε τον ασπέργυλο που μπορεί και να αποβεί μοιραίος, θανατηφόρος. Άρα πολύ πιο εύκολα αξιολογούμε αυτό ως οξία βλάβη αν γνωρίζουμε την προηγούμενη ακτινογραφία. Τα παιδιά έχουν τάση για τελεκτασίες για δύο λόγους. Και επειδή θεραπεύουν ατελώς τις πνευμονίες τους με ατελεκτασία, αλλά και επειδή μπορούν να κάνουν εισρώφηση ξένων σωμάτων και να κάνουν ατελεκτασία, όπως αυτό το παιδί που εισρώφησε ένα κομμάτι καουτσού. Και επίσης, οι εκκρίσεις όταν έχουν οι ογενείς λοιμώξεις είναι παχύρευτες και πηγαίνουν και κάνουν ατελεκτασία εδώ στον άνω λογό. Άρα δεν είναι όλες οι ατελεκτασίες ξένα σώματα, μπορεί να είναι σφήνωση γλένης κτλ. Με τον ατελεκτατικό λοβό να συρρυκνώνεται και να μετατοπίζονται όλες οι δομές που μπορούν να μετατοπιστούν προς το κέντρο αυτού. Τα αίτια είναι πολλά, απλά να θυμίσουμε ότι οι ασφηνωμένες εκκρίσεις σε λοιμώξεις που έχουν πολλές εκκρίσεις, το ξένο σώμα, η συμπίεση απ' έξω και η πνευμονία που έχει ατελώς θεραπευτεί είναι από τα συχνότερα αίτια. Και να πούμε ειδικά για τις υιογενείς λοιμώξεις και για τα ασθηματικά παιδιά ότι
μπορεί να έχουμε και φαινόμενα υπερέκτησης του πνεύμονα, γιατί η βρόχη είναι στενότερη, και φαινόμενα ατελεκτασίας στον ίδιο πνεύμονα. Στα ασματικά παιδιά μπορεί να έχουμε επίσης διάμεσο πρότυπο μεγάλη πύλη και υπερέκτηξη, και τα παιδιά με λοιμώξεις και βροχιολίτιδα να έχουν επίσης αυτά τα μεικτά πρότυπα. Επίσης να πούμε ότι ο όρος διηθήματα, τα infiltrates, δεν καλό είναι να τον αποφεύγουμε, γιατί είναι εντελώς προκαλεί σύγχυση, δεν ανήκει στο γλωσσάριο του Φλέισνερ και δεν πρέπει να τον εγκαταλείψουμε. Να πούμε ότι γενικά το λοβόδες πρότυπο, το κυψελιδικού τύπου πρότυπο, λοβόδεις ή τυματικές πυκνώσεις ή περιβροχαγιακές πυκνώσεις, είναι αυτές που χαρακτηρίζουν τις βακτηριδιακές λοιμώξεις, αλλά αυτό δεν είναι ο τρόπος που πρέπει να σκεφτόμαστε, γιατί έχουμε μέτρια ευαισθησία και ειδικότητα. Το διάμεσο πρότυπο, ναι, ισχύει για τις υιογενείς λοιμώξεις, αλλά και αυτό έχει μέτρια ευαισθησία και ειδικότητα. Περισσότερο μας βοηθάει η ηλικία και το επίπεδο ανοσοεπάρκειας του παιδιού για να πούμε αν έχουμε βακτηριδιακή ή υιογενή λοίμωξη. Για τις πύλες δύο λόγια, ότι οι πύλες είναι η επιπροβολή των αγγείων και των βρόχων. Άρα, όταν η πύλη μας μοιάζει με κουνουπίδι ή με χιονάνθρωπο, όπως εδώ, ή με πολλαπλές επιπροβαλλόμενες οζόμορφες δομές, να σκεφτούμε διόγκωση πύλης. Εδώ έχουμε μια τυπική λοίμωξη. Η διόγκωση πύλης αγαπάει τις υιογενείς λοιμώξεις και τις βακτηριδιακές λοιμώξεις. Δεν είναι κάτι που σχετίζεται με κακοήθεια ή με φυματίωση στα παιδιά. Παρόλα αυτά, όταν το δούμε σε ένα παιδί με άριστο κλινικά, να σκεφτούμε τη φυματίωση, την πρωτολοίμωξη, όπως εδώ. Και σε αυτό το παιδί που έχει φυματίωση και έχουμε το φαινόμενο του κουλουριού στην προφυλακτινογραφία, πρέπει να σκεφτούμε ότι οι λεμφαδένες της φυματίωσης κάνουν και συμπίεση βρόχων, οπότε οφείλουμε να δούμε αν υπάρχει στένωση στο τραχεοβροχικό δέντρο. Στα ασματικά παιδιά και στα παιδιά με κυστική ίνωση, επίσης υπάρχει διόγκωση πυλών. Το υγρό έχει την τυπική εικόνα με το κυρτό προς τη γωνία, αλλά μπορεί να έχει να εμφανιστεί ως παράλληλη ταινία με το θωρακικό τείχομα, μπορεί να κάνει καθολική σκίαση του ημιθωρακίου. Πολύ σημαντικό, εδώ είναι τραυματικής αιτιολογίας, δεν ξέρουμε τι είναι το υγρό, αλλά πρέπει να αντιλαμβανόμαστε πόσο περιμένουμε να δρά χωροκατακτητικά όταν είναι πολύ. Και επίσης με τους υπερήχους μπορούμε να δούμε αν είναι άνοιχο, αν έχει λεπτούς ήχους, διαφραγμάτια, αν είναι παρακεντήσιμο ή όχι. Στην υπερέκτηξη έχουμε πάλι, μετράμε πλευρές, μπορεί να είναι διάχυτη, δηλαδή και από τις δύο μεριές, με διαφορετικές αιτίες. Τα παιδιά με βροχιολίτιδα, με καρδιοπάθειες, με ασθματική κρίση. Τα παιδιά με άσθημα μπορεί να έχουν αυτή την υπερέκτηξη και διάμεσο πρότυπο. Όταν όμως έχουμε εστιακές κυστικές περιοχές, να σκεφτούμε την επιπλεγμένη νεκροτική πνευμονία με την ανάπτυξη πνευματοκύστεων. Όταν έχουμε πολλαπλές κύστες, να σκεφτούμε την ιστιοκύτωση. Και όταν έχουμε κυστικές βλάβες με την έναρξη της λίμωξης, να σκεφτούμε ότι αυτή μπορεί να είναι επιμόλυνση προϋπάρχουσας βλάβης κυστικής, όπως είναι η κυστική το ΣΥΠΑΜ, κυστική πνευμονική αδενοματοειδής δυσπλασία. Τώρα, ο πνευμοθώρακας στα παιδιά αγαπά να φαίνεται σαν μυνοειδής περιοχή μπροστά, που κάνει σαφέστερο το περίγραμμα της καρδιάς, εκτός από τις τυπικές θέσεις και απεικονίσεις που περιμένουμε και στους ενήλικες. Το πνευμοπερικάρδιο σταματά στη ρίζα των μεγάλων αγγείων και το πνευμομεσοθωράκιο αγαπά να εδράζεται ανάμεσα στην καρδιά, οπότε βλέπουμε με μοναδικό τρόπο το άνω περίγραμμα της καρδιάς, που σε καμία περίπτωση δεν το βλέπουμε αν δεν έχουμε πνευμομεσοθωράκιο, και βλέπουμε και τα ανυψωμένα μόρια του θύμου, το λεγόμενο εικόνα φτερών αγγέλων. Αυτή η μορφολογία, το σημείο της βαθιάς πνευμονικής σχισμής, όπου
ξαφνικά βλέπουμε το πνεύμα να ανακατεβαίνει πιο κάτω και πιο έξω, μπορεί να είναι το μοναδικό σημείο πνευμοθώρακα σε παιδί που έχει βγάλει ακτινογραφία σε ύπτια θέση. Όταν έχουμε διάβγαση στο ημιθωράκιο ή σε κάποιο λοβό, μπορεί να έχουμε το δικαίωμα να σκεφτούμε το ξένο σώμα ή την ασφήνωση βλένης κυρίως. Τα ξένα σώματα μπορεί να είναι ακτινοσκιερά, όπως αυτό το δοντάκι, το έκανε εισρώφηση το παιδάκι στον οδοντίατρο, ή αυτό το μεταλλικό ξένο σώμα, και βλέπετε και τις επιπλοκές των ξένων σωμάτων όταν βρίσκονται εκεί αρκετό καιρό, που είναι η μεταποφρακτική πνευμονίτιδα. Μπορεί να κάνουν και αρκόμενη ατελεκτασία. Το δεύτερο πράγμα που δεν πρέπει να ξεχάσετε από αυτό το μάθημα και που μπορεί να σώσει μια ζωή είναι όταν έχουμε μεταλλικό ξένο σώμα στον ισοφάγο, πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε αν αυτό είναι χωρίς δακτύλιο διαβγαστικό γύρω του ή με δακτύλιο διαβγαστικό γύρω του. Γιατί το ένα πρέπει να αφαιρεθεί εντός διόρου, γιατί σκοτώνει το παιδί, και το άλλο μπορεί να περιμένει λίγες ώρες. Εάν δείτε λοιπόν αυτή την διπλή παρυφή, πρέπει να σκεφτείτε την μπαταρία του λιθίου, η οποία εκρίνει καυστικές ουσίες και καταστρέφει το τείχομα του ισοφάγου ακόμα και σε λεπτά, και μπορεί οι καυστικές ουσίες να διαβρώσουν το τείχομα των γειτονικών αγγείων, να έχουμε μεσοθωρακίτιδα, να έχουμε ακατάσχετη αιμορραγία στο μεσοθωράκιο και το παιδί να χαθεί. Άρα, όποτε δούμε κάτι τέτοιο, σηκώνουμε το τηλέφωνο και ειδοποιούμε τους παιδοχειρουργούς. Εάν ένα ξένο σώμα εντοπιστεί σε κάποιο βρόγχο, τι μπορεί να κάνει? Μπορεί να επιτρέπει στον αέρα να εισέρχεται και να εξέρχεται γύρω από αυτό στην εισπνοή και την εκπνοή, άρα να μην κάνει διαταραχές στη φυσιολογία. Μπορεί όμως να, επειδή στην εκπνοή ο βρόγχος φυσιολογικά είναι στενότερος, ο αέρας να εισέρχεται γύρω από το ξένο σώμα, αλλά να παγιδεύεται περιφερικότερα και να έχουμε air trapping. Και αν είναι μεγάλο το ξένο σώμα, δεν επιτρέπει τον αερισμό, άρα τηλεκτασία. Και εδώ βλέπετε μια βίδα που δεν έκανε ούτε ιδιαίτερο air trapping, ούτε ιδιαίτερη πνευμονία. Εδώ βλέπετε ατελεκτασία και μέσου και κάτω λοβού. Και εδώ έχετε την παγίδευση του αέρα στο ημιθωράκιο ή στον άνω λοβό. Πώς φαίνεται? Τα αγγεία φαίνεται σαν να έχουν κάνει αγγειόσπασμο. Έχετε το μεγάλο όγκο του πνεύμονα, μπορεί να έχετε οριζοντωμένες πλευρές, αλλά στην ουσία τα αγγεία από την άλλη μεριά εξακολουθείτε να τα βλέπετε. Άρα η παθολογική σας πλευρά είναι αυτή η οποία έχει το air trapping, την εικόνα αγγειόσπασμου και το μεγάλο όγκο του πνεύμονα. Και αυτό δεν είναι πάντα εύκολο. Βλέπετε εδώ είχαμε υποψία ξένου σώματος, αλλά δεν ήμασταν σίγουροι τι συμβαίνει. Εκεί τώρα ψάχνουμε την παθολογική φυσιολογία, δηλαδή προσπαθούμε να κάνουμε μια ακτινογραφία σε εκπνοή. Και αυτό δεν είναι εύκολο σε ένα παιδί 2-3 ετών. Τι μπορούμε να κάνουμε? Είτε να το βάλουμε decubitus δεξιά και αριστερά, γνωρίζοντας ότι όταν κάνεις decubitus ακτινογραφία, το κομμάτι που βρίσκεται κάτω στο εξαρτώμενο από τη βαρύτητα μεριά του σώματος θα είναι αναγκαστικά σε εκπνοή, οπότε και το υπόλοιπο σε εισπνοή. Και βλέπετε ότι όταν βάλαμε το παιδί σε δεξιά πλάγια θέση, ο άνω λοβός μίκρινε, συρρυκνώθηκε όπως το περιμένουμε, με αύξηση πυκνότητας και ελάττωση όγκου, ενώ εδώ υπάρχει παράδοξη ανταπόκριση στην εκπνοή, έχουμε air trapping και ο κάτω λοβός αύξησε την πυκνότητα και τον όγκο του. Οπότε, όταν αναρωτιόμαστε ποια πλευρά είναι η παθολογική, είναι αυτή που έχει τα παθολογικά αγγεία, τα οποία ή είναι σε αγγειόσπασμο ή είναι ασαφοποιημένα. Και υπάρχει και η παθολογική φυσιολογία. Οπότε, εδώ για να κλείσουμε και το μάθημα, άσκηση θάρρους, δύσπνοια στην άσκηση, βλέπετε προφανή διαφορά στην ακτινοσκιερότητα των ημιθωρακίων, βλέπετε ότι εδώ υπάρχει πνευμονοκύλη, ο αριστερός πνεύμονας περνά τη μέση γραμμή, και καλούμαστε να αποφασίσουμε ποια
πλευρά είναι η παθολογική. Και η απάντηση είναι εκεί που είναι τα παθολογικά αγγεία. Ή αυτά που είναι μίζερα ή αυτά που δεν τα βλέπουμε. Και αν δεν είμαστε σίγουροι θα κάνουμε και μια ακτινογραφία σε εκπνοή. Οπότε στην εκπνοή αυτή η μεριά που έχει τα μίζερα αγγεία παραδόξως κάνει air trapping. Ενώ αυτή η πλευρά που είχε πνεύμονο κύλι κάπως επανήλθε, έχει ελαττωμένο όγκος στην εκπνοή σε σύγκριση με την εισπνοή, άρα αυτή είναι η φυσιολογική μας πλευρά. Και είναι το σύνδρομο Swartz-Jensen-McLeod. Όποτε έχουμε απορία, ρωτάμε αν είχαμε μια βαριά λίμωξη κατώτερου αναπνευστικού σε βρεφική ή νηπιακή ηλικία, αυτό βοηθάει. Και βλέπουμε τα ίδια πράγματα με λεπτομέρειες στην υπολογιστική τομογραφία, με μίζερα αγγεία, μπορεί να έχουμε βρεφικτασίες και το πιο διαδραστικό πνευμονικό παρένχημα. Συμπερασματικά, μας χρειάζεται ένα σύστημα προσοχής στη λεπτομέρεια, να ξέρουμε το κλινικό υπόβαθρο, γιατί αυτό μας βοηθάει να ερμηνεύσουμε τα ευρήματά μας, για να μην χάσουμε όμως βλάβες, να ξέρουμε τους τεχνικούς παράγοντες, αν υπάρχει air trapping ή υπό έκπτυξη των πνευμόνων. Μην ξεχνάτε τον κύκλο του ακτινολόγου, τα οστά, την κοιλιά. Μην ξεχνάτε το πώς περιμένουμε το θύμο να μην σπρώχνει, να μην διηθεί, να κάνει σιλουέτα με δομές πρόστιμου θωρακίου και όχι να μην φαίνεται σε παιδιά μεγαλύτερα των 6 ετών. Φυσιολογικές πυκνότητες ένθε και ένθε της ποδηλικής στήλης, τα περιγράμματα, τα σημεία της σιλουέτας, αν υπάρχει air trapping μονόπλευρα ή αμφωτερόπλευρα και πού βρίσκονται τα παθολογικά μας αγγεία. Και με αυτά, το παιδί του ESPR φοράει κεφαλομάντιλο σε ένα ECPR που οργανώσαμε πριν λίγα χρόνια. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Πραγματική εκπαιδευτική ομιλία. Σας ευχαριστούμε λοιπόν θερμά γι' αυτό. Ο τρόπος που το αναπτύξατε το θέμα νομίζω μας έμαθε όλους. Ιδίως γιατί μας είπατε όχι πληροφορία, αλλά τρόπο σκέψης. Και εγώ προσωπικά είχα πολλά χρόνια να ακούσω μια ομιλία για την γραφή φορά από αυτό το επίπεδο. Και να πίσω και το λέω για τους νεότερους σε ονόματα όπως Βιργίλιος Μπενάκης Πατήρ ή Χαλαζονίτης Πατήρ, που παίρνουν μια εθνογραφία θωρακικού και λέγανε, κυρία Ρυσάκη, την Αναλία όπως μας την αναλύσατε εσείς σήμερα. Και τελικά δείχνανε κάτι που σήμερα λίγο το χάνουμε. Δείχνανε ότι η τεχνολογία είναι τρόπος σκέψης. Και δεν είναι πληροφορία. Σήμερα ζούμε ευτυχώς σε ένα κόσμο που η πληροφορία είναι και άφθονη και εύκολη. Και τελικά η τεχνολογία νομίζω είναι ίσως η πιο πεταμένη ειδικότητα που υπάρχει. Αυτό που δεν έχουμε και αυτό που έχουμε ανάγκη, κυρίως οι νεότεροι, είναι να μάθουμε να σκεφτόμαστε, να αξιοποιήσουμε ποια είναι η αξιοποίηση της πληροφορίας που είναι ωφέλιμη κλινικά. Γιατί αυτό κάνει τον ακτινολόγο κλινικό, να ξεχωρίσει από τα 100 πράγματα που βλέπει, τα 5 που έχουν την περισσότερη σημασία και που οδηγούν στη διάγνωση. Και είδατε ότι η απλή ακτινογραφία έχει και αυτή η αρκετή πληροφορία. Και είναι κρίμα να μην μας βοηθάει και να μην μας καθοδηγεί, γιατί πολλές φορές είναι αυτή που έχετε μόνο. Μπορεί με αυτή να έχετε να κάνετε. Έχουμε μάθει δυστυχώς τώρα στις πόλεις μας και μας αρέσουν και καλά κάνουμε. Είναι νεότερες μέθοδες να κάνουμε μαγνήτες, να κάνουμε σχεδιαστικά υπερήχο, να κάνουμε όλα αυτά. Εκεί πια η πληροφορία είναι ατέλειωτη. Δεν ξέρουμε τι δεν κάνουμε. Δυσκολευόμαστε όλοι να αξιοποιήσουμε τη χρήσιμη πληροφορία και να την ξεχωρίσουμε από τη λιγότερο χρήσιμη, γιατί καμιά πληροφορία δεν είναι απέταμα. Και δεν έχουμε τρόπο να σκεφτούμε. Επομένως, το σημαντικό πρόβλημα στην τεχνολογία σήμερα δεν είναι πού θα βρει κανείς την πληροφορία, αυτή είναι παντού και είναι και άφθονη. Είναι να την ιεραρχήσει και να την αξιολογήσει την πληροφορία. Και νομίζω ότι το μάθημα που μας κάνετε ήταν υποδειγματικό ως προς αυτή την κατεύθυνση της αξιολόγησης. Θα σας συνιστούσα να το δείτε και να το ξαναδείτε. Οι καλές ομιλίες, ξέρετε τι είναι, αυτές που δεν τις βλέπεις για 5η φορά, καταλαβαίνεις ότι δεν έχεις καταλάβει τίποτα την πρώτη φορά. Το ίδιο ισχύει και με τις ταινίες. Οι αριστολογηματικές ταινίες, όταν τις δεις πολλές φορές, καταλαβαίνεις την ουσία της ταινίας που δεν έχεις πιάσει την πρώτη φορά. Για τις ομιλίες ισχύει ακόμα περισσότερο. Δείτε την και ξαναδείτε την ομιλία, θα δείτε ότι κάθε φορά
να κερδίζετε κάτι καινούργιο. Όμως σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την τοποθέτηση. Είναι αυτονόητο ότι όποιος συνάδελφος έχει να ρωτήσει κάτι, σας ευχαρίνει. Το πέτοτε κύριε Ρεζάκη είναι και προσιλής και θέλης. Επομένως, μην κοιτάξετε να ρωτήσετε, μην ξεχνώντας ότι δεν υπάρχουν ποτέ χαζές ερωτήσεις. Χαζές απαντήσεις είναι σωστό. Χαζές ερωτήσεις δεν είναι. Μόνος ρωτήσεις. Γιατί αν φτάσετε στην ηλικία μου, δυσκολεύεστε να το. Δείστε τώρα που είσαστε, μπορείτε να ρωτάτε, αξιοποιήστε αυτό το πλανέτη. Αν υπάρχουν λοιπόν κάποιες ερωτήσεις. Ξεκινάμε με μία ακτινογραφία φάση. Εάν η ακτινογραφία έχει την απάντηση, δηλαδή υπάρχει σαφές είτε παγίδευση αέρα, είτε ατελεκτασία, είτε ασθενοσκληρό ξένο σώμα, είμαστε, σταματάμε εκεί. Η ακτινοσκόπηση έχει το εξής πλεονέκτημα και μειονέκτημα. Αν έχουμε σύστημα freeze frame που μπορούμε να ανατρέξουμε και να ξαναδούμε το βίντεο ξανά και ξανά, νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Και έχει και λίγη δόση σε σχέση με το να βγάλουμε δύο ακτινογραφίες decubitus, γιατί πρέπει να βγάλουμε δύο ακτινογραφίες decubitus. Αν δεν έχουμε και το βλέπουμε, δούμε το βίντεο μόνο μία φορά, εκεί πρέπει να έχουμε μεγάλη εμπειρία για να δούμε πότε είναι η εισπνοή, πότε είναι η εκπνοή και αν υπάρχει παγίδευση αέρα. Οπότε αυτό δεν συνιστάται. Επίσης, να πούμε πάρα πολύ σημαντικό ότι αν κάνουμε ακτινοσκόπηση σε παιδί, να μην βάζουμε τη διαρκή ακτινοσκόπηση, να βάζουμε τη διαλείπουσα ακτινοσκόπηση, γιατί αυτό μας αλατώνει πάρα πολύ τη δόση. Κάποια άλλη ερώτηση, επίσης, οι συνάδελφοι που βλέπω ότι είναι αρκετοί, όπου που παρακολουθούν από μακριά, αν θέλουν να κάνουν unmute τον εαυτό τους και μπορούν να ρωτήσουν, φυσικά και τα σχόλια ή οποιαδήποτε παρατήρηση, οποιαδήποτε προσθήκη, πιστεύω ότι είναι καλοδεχούμενη. Άλλη ερώτηση, λοιπόν, ρωτήρωτε εδώ ή από όσους παρακολουθούν από μακριά. Όχι. Εγώ δεν θα είχα ερώτηση. Είναι πολύ δύσκολο να έχεις ερώτηση μετά από την δεύτερη ομιλία. Είναι καλύτερο να τις σκεφτείς παρά να ρωτήσεις. Και σας ευχαριστούμε, κύριε Ρεζάκη, πάρα πολύ για την εξαιρετική ομιλία και σας συνιστώ εφόσον θα ανεβεί στο YouTube, έχετε συνενέσει. Θα έχετε την ευκαιρία και σας συνιστώ να τη δείτε και να την ξαναδείτε. Και θα θυμηθείτε αυτό που σας είπα στην αρχή. Λοιπόν, ευχαριστούμε τους παρόντες και κυρίως ευχαριστούμε τον ομιλητή.